Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Αισθάνομαι φανταστικά σήμερα. Κι εγώ πραγματικά από, όλε, απ τα, απ όλες τις ενάρξεις σεζόν αυτή είναι αυτή που περίμενα μάλλον περισσότερο. Κοίτα η αλήθεια είναι ότι επειδή κάναμε κάποιες αλλαγές και περιμέναμε κάποια πράγματα να τελειώσουν ναι. και επειδή αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τις αλλαγές <χω> λίγο αργά Ναι. Ας το θέσουμε έτσι. Όπως πάντα. Ε, γι' αυτό έγινε αυτή η φάση. Περίμενα να κουρευτώ κι εγώ, αλλά νομίζω ότι αν περίμενα να κουρευτώ κι όλα θα είχε πάει πολύ πίσω η σεζόν. Οπότε... Κι εγώ περίμενα να κουρευτώ. <laughs> Α, να περίμενα να κουρευτώ εγώ. <laughs> ε, έχουμε, καλά, έχει γίνει πανικό τον τελευταίο καιρό, οπότε έχουμε άπειρα νέα να πούμε και να συζητήσουμε. Βεβαίω. Ε, δεν ξέρω πού να το πιάσουμε. Να, να πιάσουμε μερικά νέα που θέλουμε να συζητήσουμε, να πιάσουμε. Ναι, μωρέ, έτσι. κοίταξε. Είναι ένα από αυτά τα ωραία τα οποία δεν έχουν σκρυπτάκι ακόμα. Επίση, να πω, είναι τρελό αυτό με το μικρόφωνο εδώ. Επίση, νιώθω πολύ καλύτερα, νομίζω, ότι αν ακουμπήσω κάτι, θα το κάνω τώρα στο τραπέζι, θα με συγχωρέσει πολύ περισσότερο από το ναι, προηγούμενο. Δεν έχουν. μικρόφωνο, ναι. Συνέση. Τέλεια. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τον ελέφαντα στο δωμάτιο <laughs> των τελευταίων δύο εβδομάδων. <laughs> δύο εβδομάδων. Ε, δεν ξέρω πότε αγοράστηκε το Twitter. Δεν θυμάμαι πότε έκλεισε, αλλά ναι, κάπου τώρα. Δηλαδή, εδώ και δύο εβδομάδε νομίζω είναι που κυκλοφορεί και ξέρω, κάποια στιγμή την προηγούμενη. Εβδομάδα είναι που έκλεισε εντελώ τον deal. Κάπου εκεί έκλεισε τον deal, mm. εξαφανίστηκε ο CEO και κάποια άλλη. Ναι, εξαφανίστηκε CEO. Εξαϊλώθηκε, εξαϊλώθηκε CEO, εξαχνώθηκε CFO και εξατμίστηκε και πώληση. Δεν θυμάμαι, ήταν περίεργο. policy maker τύπου. Governance, προβλές. όχι governance. Ένα, πε, ένα περίεργο που είναι, ήταν, είναι μια τύπησα που την είχε φέρει νομίζω μαζί με τον Jack Dorsey ο Τζο Ρόγκαν στο podcast του στο, podcast του, στο okay. παρελθόν. Okay. Ναι. Εντάξει, για μένα προ το παρόν τουλάχιστον δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ναι. Ενώ ότι το Twitter για μένα είναι ένα μέσο επικοινωνία και ένα μέσο ε, δικτύωσης. δικτύωση. Σίγουρα, αν θεωρήσουμε ότι ο Elon Musk είναι κακόβουλο και έρθει να καταστρέψει αυτή την άμεση επικοινωνία που έχει το Twitter, ναι. αυτό δεν θα είναι κάτι που θα μου αρέσει. Αλλά αυτό που ξεκίνησαν όλοι και λένε φεύγω από το Twitter και πάω στο Mastodon. Ε, καλή τύχη. Ωραία. <laughs> ε... Τέλεια. Λοιπόν, <Suddenly, fingers out> εξαιρετική κουβέντα. Γιατί καταρχά, εγώ δεν ήξερα ότι ο κόσμο φεύγει από το Twitter και πάει στη Μάστοντον. Δεν το ήξερα αυτό. Εγώ είδα πολλού που λέγανε Άνοιξα το server μου, Άνοιξα το έτσι μου, ή βρείτε με εκεί πέρα, ή πλέον εγώ δεν θέλω να είμαι στο Twitter. Καταλαβαίνω το να θε να να μην είσαι συσχετιζόμενο με μια εταιρεία η οποία έχει stakeholders με του οποίου δεν συμφωνεί μαζί σου, κάνει ένα πρόβλημα. Το ότι οι μισοί από αυτού έχουν ένα Tesla αυτοκίνητο σπίτι του είναι τουλάχιστον αστείο. Δηλαδή είναι το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Ε, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είμαστε στη φάση που. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο πώ αυτό θα προχωρήσει. Okay. Αυτή τη στιγμή τα δύο πολύ μεγάλα πράγματα που λέγανε ότι θα υπάρξει είναι ότι θα επαναφέρουν τα accounts τα οποία είχαν απενεργοποιηθεί με την πρώιμη κατάσταση. Το οποίο όμω είπαν ότι αυτό έχει παγώσει μέχρι να μπει ένα συμβούλιο για policy making που θα mm -hmm. αποφασίσει ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος να κρίνεται αυτό τέλο πάντων και να, mm -hmm. να εφαρμόζεται. Άρα δεν έχει κάποια άμεση αλλαγή. Το, το άλλο είναι ότι υπήρχε η, η συζήτηση να, να είναι με συνδρομή το Twitter ή με συνδρομή να παίρνεις μπλε badge ή κάτι ναι. δύο το οποίο το καταλαβαίνω. Αν κάποιος δεν θεωρεί ότι προσφέρει 8 δολάρια το μήνα σε αξία, να φύγει. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή για να πεις ότι εγώ θα σταματάω γιατί έγινε αυτό. Οπότε μου φαίνεται λίγο mm. σαν αυτό το φοβερό τώρα που απέκτησα και Instagram, αυτό το φοβερό story που σου τι προάλλε που ήταν όχι ο, ο story, mm. τα άλλα βιντεάκια, τα reel πως λέγονται, mm. που έλεγε... Ε, είναι όλα καλά, αγαπημένο προγραμματιστή που μένει στο Φρανσίσκο και βγάζει 500 κιλά. Καλά, αυτό ήταν εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο είναι, αν μπορούμε κάπω να το σεράρουμε εδώ, αλλά ήταν φοβερό. Γιατί έλεγε It's okay not to be okay with two <laughs> 50 grand, ξέρω εγώ, ναι. Το οποίο, δηλαδή μου ακούγεται λίγο ρε παιδί μου φασαρία για τη φασαρία. Ναι. Ε... Προφανώ μπορεί τα πράγματα να πάνε προ μια κακιά κατεύθυνση και να, να φτάσουμε mm. σε ένα σημείο που δεν είναι ωραία ή δεν είναι άνετα για όλου. Mm -hmm. Και εννοείται ότι εκεί πέρα θα στρίξουμε κάτι τέτοιο, αλλά το... αυτό ο πανικό ο άμεσο μου φάνηκε λίγο ρε παιδί μου, κάπω. Ωραία. Νομίζω πω το... Το, ερω... το, βασ... το βασικό θέμα είναι η υπενθύμηση ότι το Twitter ήταν είναι και θα είναι φαντάζομαι, μια εταιρεία, δηλαδή mm -hmm. είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σκοπό να βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία ξοδεύει. Αυτό για να το πετύχει, πέραν των εσωτερικών, να πούμε έτσι, διαχειρήσεων, χρειάζεται να έχει και χρήστες. Mm -hmm. Οπότε θεωρώ αρκετά δύσκολο το Twitter να κάνει συνειδητά τουλάχιστον μια επιλογή η οποία θα διώξει mm -hmm. μια μεγάλη μάζα. Χριστών. Δηλαδή, οκ, okay, κάποιο λέει ότι εγώ φεύγω από το Twitter, πάω εκεί, βρείτε με, φεάρ Δεν ξέρω πώ είναι αυτή. Και δεν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω για... γιατί να το κάνει αυτό, να είμαι ειλικρινή. Δηλαδή, το είχε δεν το είχε το, mm -hmm. Ο Elon Musk το Twitter. Υπήρχε εκεί μέσα κόσμο με τον οποίο συμφωνούσε, με τον οποίο διαφωνούσε. Και ένα ενδιαφέρον ερώτημα για μένα μέσα από όλο αυτό είναι αν το Twitter πρέπει να είναι μια εταιρεία είναι ένα πρωτόκολλο, από το λένε mm -hmm. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το Mastodon τον υποστηρίζει, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρωτόκολλο τύπου πώ είναι το HTTP ή το SMTP. Ε, δεν ξέρω αν βασίζεται πάνω στο HTTP, αλλά είναι ένα πρωτόκολλο τύπου social networking, όπου εσύ έχει ένα. Τύπου είσαι κάποιο, okay. έχει ένα thread και κάποιοι άλλοι μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορία ε, μαζί σου. Είναι το... Web3 ή όχι. Ε, ελπίζω όχι. <laughs> <το> πράγμα, ναι. <laughs> <laughs> ελπίζω όχι. Το, εντάξει, δεν ξέρω, το Web3 νομίζω είναι από τι μεγαλύτερε κασκαρικέ που έχουν γίνει σαν όνομα, γιατί δεν είναι web. Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται ναι. ότι είναι κάτι ασύνδεση. Σαν... σαν όνομα, δεν δε θα. Σύνδεση, ναι. 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 Δεν είναι web αυτό το πράγμα. Όπω η... που... το ίδιο θεωρώ έχει γίνει και με τη WebAssembly, όπου πολλοί λένε ότι δεν έχει νόημα αυτό, γιατί πρακτικά είναι ένα ένας universal τρόπο, μια universal assembly για διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ. Ναι, αλλά ξεκίνησε να τρέχει μόνο στον. Ναι. Ε, δε, ξεκίνησε διαφορετικά, οπότε ναι, όντω θα μπορούσε να είναι ε, κάτι άλλο, αλλά ξεκίνησε να είναι κάτι το οποίο θα τρέχει στο web και θα το φορτώνει σαν JavaScript. Και έτσι ήταν και για κάποια χρόνια. Ακόμα είναι σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό... Ε, ναι, αλλά πλέον τρέχει και στο Docker. Ναι, το οποίο και αυτό είναι ενδιαφέρον. Γενικά, ωραία. Τώρα έχω follow-up για events που θέλω να μιλήσω. Δεν ξέρω τέτοιο, γιατί είπε και Docker και WebAssembly και Docker. Μα πηγαίνει πού. Πάμε. Πάμε. Ε, το άλλο είναι ότι ετοιμάζουμε Docker Meetup από κοντά ξανά. Βεβαίω. Ε, που θα είναι πάνω σε WebAssembly, πώ τρέχει ο Docker και γενικά όλο αυτό το, το οικοσύστημα. Οπότε διαβάζουμε λίγο πάνω εκεί παραπάνω για να το δούμε πώ θα πάει. Mm -hmm. Και μια και είμαστε και τα events, να πούμε ότι voxt Athens και Θεσσαλονίκη Thessalon... νομίζω δεν είχαμε τελειώσει σεζόν όταν είχαμε πάει πάνω. Ναι, πρέπει να είχαμε τελειώσει γιατί ήταν τέλη Ιουνίου, αν θυμάμαι mm -hmm. καλά. Οπότε είχαμε ήδη δύο μεγάλα συνέδρια στην, Αθήνα, στην Ελλάδα τέλο πάντων, μετά από καιρό που εγώ ήμουν Δηλαδή είδαμε κόσμο. Αν και στην Αθήνα δεν κατάφερα να είμαι, γιατί πρέπει να είμαι στο εξωτερικό. Αλλά πήγε πολύ καλά από αυτά που μαθαίνω. Mm. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Και έρχεται και OpenConf, 2-3 Δεκέμβρη, σε περίπου, βασικά λιγότερο πλέον από ένα μήνα. Που πάλι θα είναι πολύ ωραίο, θα είναι μέγαρο μουσική, θα είναι πολύ ωραία φάση. Mm -hmm. Και ήμασταν και στη και Θεσσαλονίκη. Είχαμε yeah. παρουσία είχαμε και yeah. αδέρφια yeah. και, yeah. yeah. και θα yeah. έχουμε και στο OpenConf. Και yeah. θα έχουμε και στο OpenConf εννοείται. Βεβαίω. Και έχουμε και κωδικό yeah. για OpenConf. Ε, αν κάποιο θέλει ειστήριο, μπορεί να το πάρει με ε, 20% έκπτωση. Mm -hmm. Με το κωδικό μικρή κουβέντα. <laughs> Νομίζω έχουμε καμιά σαρταριά ειστήρια που θα παίξουν ε, έτσι. Yeah. Ωραία. Τέλεια. Τι άλλο καλό έχουμε. Γενικά στο, στο OpenConf έχει και εσύ ένα workshop το οποίο θα κάνει. Βεβαίω. Τι θα μα πει γι' αυτό. Βεβαίω. Το workshop λέγεται Client Work with Logic. Mm -hmm. Το οποίο έχει να κάνει γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εμεί, σαν εταιρεία η Logic, δουλεύουμε με πελάτε. Προσφέρουμε δηλαδή professional services. Το οποίο είναι ένα, ένα challenge, είναι μια πρόκληση το πώ μπορεί να συντονίσει τον εσωτερικό ρυθμό mm -hmm. τη ομάδα τις προσδοκίες του πελάτη, το budget το οποίο έχει στον προπολογισμό για κάθε τι. Υπάρχουν πάρα πολλέ μεταβλητέ οι οποίε είναι εκτό του ελέγχου σου. Οπότε εμεί αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και θα προσεγγίσουμε σε εκείνο το workshop είναι να δείξουμε πώ δουλεύουμε εμεί, mm -hmm. έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε καλά, να έχουμε ευχαριστημένου πελάτε, να κρατάμε τα χρήματα να έρχονται και να μην χάνουμε. Ε, το έλεγα lose our marbles στην παρουσίαση. Το οποίο σημαίνει να μην τρελαθούμε τέλο mm. Να μην τα χάσουμε, να μην χάσουμε τα βγάκια και τα πασχάλια στα ελληνικά. Οπότε θα δούμε πώ δουλεύουμε με πελάτε, είτε σαν freelancers, είτε σαν εταιρεία. Και κρατάμε τα πάντα σε τάξη και δει γίνεται ο χαμό. Θα δούμε εργαλεία, θα δούμε κάποια workflows και θα δούμε και το πώ παίρνουμε αποφάσει. Για mm -hmm. στο τέλο τη ημέρα, ό,τι εργαλεία και να έχει, ό,τι workflows, ό,τι αυτοματοποιεί και να στήσεις, αν δεν υπάρχει τη λογική ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα έχω υπό έλεγχο, πρέπει να ξέρω πότε παίρνω αποφάσει, ποιε είναι οι προτεραιότητες μου. δεν. Οπότε αυτό είναι αυτό το οποίο θα δούμε. Θα δουλεύουμε με πελάτη σύρεμα. Σούπερ. Οπότε yeah. μαζεύω την φυσική σκηνή events τη Ελλάδα, θα πω γενικότερα. Άρα φοβερό Vox τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τα ότι τα... οι ομιλίε όλε είναι και online. Αν mm -hmm. κάποιο δεν μπόρεσε και θέλει να παρακολουθήσει, είχε κάποιε πολύ ενδιαφέρουσε. Mm -hmm. Αθήνα το ίδιο mm -hmm. πριν από μερικό καιρό σε λίγες εβδομάδες, μάλλον μεταξύ του σήμερα και του OpenConf Docker Meetup στην Αθήνα Βεβαίως. που θα παίξουμε Web Assembly. Τέλεια. OpenConf με πάρει κασιδιάρι, μοναδικό workshop και πολλοί άλλε ωραίε ομιλίε ή άμα είσαι κάποιος σαν και εμάς κουτσομπολιό απ' έξω και Ακριβώς. παρέα με φίλους. Ακριβώς. Και θα είμαι και εγώ στο OpenConf. Εννοείται. Θα το παίξω. Εννοείται. Ε, τέτοιο. Θα κάνω το, M-Sing, πώ λέγεται αυτό στα ελληνικά. Master of Ευχαριστώ. Ελά μου. Ελά μου, ντε. Παρουσιαστή. Ναι, μάλλον αυτό. Ακούγεται λίγο τηλεοπτικό αυτό που Ούτε εισηγητή. Α, θα μπορούσε να είναι. Συντονιστή. Συντονιστή. πολύ. βεβαίω. Μαζί με τη Ματίνα και με άλλα δύο παιδιά θα το χωρίσουμε στα δύο κάπου. Ανά δύο ζευγάρια. Εξαιρετικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και. Δεν ξέρω, εγώ μου είχαν λείψει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι τώρα ε. που τα ξαναβλέπω, τα δύο πράγματα που πραγματικά με πάρα πολύ στι καραντίνε και σε όλα αυτά ήταν events από κοντά mm -hmm. και ταξίδια εξωτερικό. Αυτά ήταν που. πω, πο, πο, ναι, ναι, ναι. Και εμένα. Σημαντικά. Πάμε πίσω στο Twitter. Πάμε πίσω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Twitter σήμερα, να το παίξουμε έτσι. Μπορούμε με αφορμή το Twitter να πιάσουμε πολλά διαφορετικά θέματα. Και εγώ έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου τρία με βάση το Twitter. Τρία. Ωραία, Αν πάμε. Θα τα, τα λέω και τα τρία και τα πιάνουμε όσα θε, με όποια σειρά θε. Να Ωραία. μην ξεκινήσουμε από το πρώτο, και άμα δούμε ότι τελειώνουμε λιγότερο από μία ώρα, να πάμε στα υπόλοιπα. Άρα να μην έχω table of contents αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί ξέρουμε ότι. Ωραία, το πρώτο είναι. <laughs> <laughs> το οποίο <πιάσουμε>. είναι, <laughs> χρειάζεται να συμφωνεί με τη διοίκηση μια εταιρεία. Βασικά, σε τι βαθμό χρειάζεται να συμφωνεί, κατά γνώμη σου, με τη διοίκηση μια εταιρεία τη οποία χρησιμοποιεί τα προϊόντα να την επεκτείνω λίγο για να πούμε γενικότερα στο είτε να χρησιμοποιεί προϊόντα, είτε να δουλεύει εκεί, είτε να στηρίζει. Δηλαδή να το παίξουμε. Ναι. Ενώ καταλαβαίνω που ξεκινάει η κουβέντα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το πώ επιλέγω να, να, δώσω την εμπιστοσύνη μου. Είτε αυτή είναι χρηματική, είτε είναι με το χρόνο μου, αν είμαι υπάλληλο, είτε αυτή είναι με το δημόσιο ναι. πρόσωπό μου, τέλο δηλαδή πάντων, αν θέλω εγώ να προτείνω μια εταιρεία σε κάποιον άλλον. Γιατί στην πραγματικότητα και όταν εγώ πηγαίνω και. Σου λέω, ξέρει τι, πήγαινε πάρει αυτό το παγούρι, καλό. Mm -hmm. Αυτό από πίσω κρύβει μια εμπιστοσύνη. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό το φάσμα mm. είναι παρόμοιο και νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά, σαν άτομο, κρίνω με παρόμοιο τρόπο ναι. πώ θα δώσω την εμπιστοσύνη μου σε μια εταιρεία, mm -hmm. με όποια μορφή και αν είναι αυτή. Οκ. Mm -hmm. okay. Για πε. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι με έχει αποσχολήσει α αρκετά συχνά και σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει είτε η αξία που παίρνω χρησιμοποιώντα ένα προϊόν μια εταιρεία, όντα υπάλληλο σε οποιαδήποτε μορφή αυτού, να είναι πάρα πολύ μεγάλη, mm -hmm. ή θα πρέπει να μου αρέσει πάρα πολύ η εταιρεία. Δηλαδή, κάπου στη μέση που δεν παίρνω πολύ αξία και δεν πολύ γουστάρω για την εταιρεία, είναι ένα σημείο που συνήθω αποφεύγω. Mm -hmm. Τώρα αυτό προφανώ είναι λίγο χύμα στο κύμα, δεν έχει συγκεκριμένη δομή. Αλλά μπορώ και είμαι σίγουρο ότι χρησιμοποιώ καθημερινά προϊόντα τα οποία δεν ξέρω. Και έχω άγνοια στο αν η εταιρεία που είναι από πίσω από, αυτή, mm -hmm. από αυτό το προϊόν έχει πολιτικέ με τι οποίε μάλλον συμφωνώ. Mm -hmm. Εμ... Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Το, 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 δουλεύω τώρα. Οπότε. Εσύ γενικά πώ το βλέπει, Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί, σε ποιε επιλογέ σε απασχολεί σε ένα αυτό. Όχι πολύ. Θα σου πω. Γιατί αν θε να το. Αν θες να το ψάξει και να το επεκτείνει μέχρι αηδία, μπορεί. Είναι... Αν θε αν θες να το επεκτείνει, μπορεί να το πα παρα πάρα πολύ μακριά. Mm -hmm. Γιατί εννοώ για παράδειγμα. Αν φορά ή έχει φορέσει ή έχει χρησιμοποιήσει προϊόντα Hugo Boss, είναι η εταιρεία η οποία έφτιαχνε για παράδειγμα τι στολέ των SS στην ναζιστική Γερμανία. Βασικά, mm -hmm. οποιοδήποτε αυτοκίνητο βιομηχανία αυτοκίνητο και αν έχει χρησιμοποιήσει. Πριν Πρόσεξε. Να σου πω. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν επειδή του επιστρατεύσαν. Για παράδειγμα, έβλεπε ένα βίντεο πρόσφατα το οποίο okay. έλεγε ότι τα εργαστήρια τη Αντίτα, η οποία ήταν γερμανική. Και τη Πούμα που ήταν μια εταιρεία τότε που την είχαν δύο αδέρφια. Το σε ένα βίντεο του Μάικιου σε αυτό. Έλεγε σε αυτό το βίντεο ότι το εργοστάσιο το οποίο είχαν επιστρατεύτηκε από την Ναζιστική Γερμανία για να φτιάχνει πράγματα. Mm -hmm. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Ο Hugo Boss, αυτό το οποίο έχω διαβάσει είναι ότι ήθελε mm -hmm. και το έκανε. Δηλαδή mm -hmm. ήταν συνειδητό. Οπότε, τι λέω, δεν θέλω να μείνω τόσο σε αυτό, αλλά όσο το ότι... Όσο ψάχνει για πράγματα, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχει να βρει κάτι το οποίο πιθανόν να είναι και κάπω άβολο για mm -hmm. την καθητερία. Σωστό. Ωραία. Προσωπικά, εμένα αυτό το οποίο έχω να πω είναι το ότι εφό... εμένα δεν με πολυαφορούν οι προσωπικέ απόψει του αυτού το οποίο τρέχει την καθητερία. Δεν... δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Και δεν με αφορά γιατί σε μεγάλο βαθμό δεν είμαι στη ζωή mm -hmm. αυτού του ατόμου. Τα μαθαίνω από το Ιντερνετ, που είναι πληροφορία που είτε το ίδιο το άτομο έχει επιλέξει να βγάλει στη φόρα, είτε άλλοι έχουν επιλέξει να βγάλουν στη φόρα. Οπότε, mm -hmm. εφόσον δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτό δεν έχω ο ίδιο μια μεσότητα, δεν είναι για κάτι το οποίο μπορώ να το πάρω πάρα πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή, έχει τύχει και πολλέ φορέ να δούμε ότι βγαίνει μια πληροφορία για κάτι και είναι Α και μετά αποδεικνύεται ότι ήταν Β. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Οπότε, εγώ δεν θέλω να παίρνω πολύ αυστη... αυστηρέ αποφάσει και rigid, ε, να έχω rigid θέση για κάτι στο οποίο δεν έχω μία μεσότητα. Mm -hmm. αυτό. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι άμα αυτό αρχίζει και παρισφρεί με το πώς εγώ χρησιμοποιώ το προϊόν τότε αυτό έχει αρχίσει και, και έχει παραπάνω σημασία για μένα. Δηλαδή το πώς το facebook έχει επιλέξει να μοιραστεί δικά μου στοιχεία έχει επηρεάσει το πόσο έχω περιορίσει τουλάχιστον τη χρήση του γιατί δεν την έχω κόψει. Mm -hmm. Δηλαδή δεν μου άρεσε που κάποια στιγμή βγήκε στη φόρα όντω πως χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς τηλεφώνων που έβαζες για two-factor authentication για διαφημίσεις. Ναι. Γιατί εμένα δεν μου ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι δεν μου φέρθηκε σωστά εκείνη τη στιγμή εμένα. Αλλά ξέρεις κάτι. Για παράδειγμα, εμείς κάποια στιγμή όταν είχαμε πάει στο ε, Django Weekend στο Cardiff Πήγαμε και φάγαμε το βράδυ σε ένα εστιατόριο το οποίο το λειτουργούσαν αποκλειστικά φυλακισμένοι. Νομίζω προ, πρωίν. Όχι, ήταν φυλακισμένοι αυτοί πύλ, Ή ήταν εκεί. Και... οι οποίοι. Ήταν εκείνη τη στιγμή, Είμαι αρκετά σίγουρο ότι ήταν φυλακισμένοι. Αλλά να το πω διαφορετικά, ήταν δεν ήταν, νομίζω ότι θα πηγαίναμε. Όχι, δεν δε νομίζω ναι. ότι ήταν αυτό. Απλά νομίζω, ήταν βασικά technicality αυτό που είπα, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα εστιατόριο το οποίο προς, προσλάμβανε άτομα τα οποία είχαν φυλακιστεί με σκοπό σιγά-σιγά να ξαναενταχθούν στην κοινωνία και ήταν σαν ένα. Σαν ένα σκαλοπάτι ναι. μεταξύ του, βγαίνω και δεν έχω δουλειά. Ενδεχομένω έχω και μια μεγαλύτερη άρνηση στο ποιο θα με προσλάβει. Οπότε ήταν ναι. μια ευκαιρία για αυτά τα άτομα να, να πάμε μπροστά εκεί. Αλλά δεν έχει πολύ σημασία ή ήτανε, ή... Είναι άτομα τα οποία ήταν εγκληματίε. Mm -hmm. Πραγματικοί εγκληματίε. Κάποια από αυτού είναι πιθανό να είχαν σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Και το να σκοτώσει κάποιον είναι πολύ πιο σοβαρό από το να τρολάρεις στο Twitter. Ναι. Θα Ο... συμφωνήσω. Ναι. Οπότε εγώ προσωπικά δεν τραβάω πολλέ γραμμέ. Κάποιες τις τραβάω, ξέρω εγώ. Δεν. Mm -hmm. Έχει τύχει να μου προσφέρουν, δεν έχω φάει φω γιατί μου φαίνεται κάπω. Mm -hmm. Αλλά στο τέλο τη ημέρα δεν θεωρώ ότι έχω δίκιο. Είναι η προσωπική μου θέση, δηλαδή. Το ότι εμένα μου φαίνεται κάπω, επειδή. μου. Και κάποιοι άλλοι είναι vegan, ξέρω εγώ. Και εγώ δεν είμαι. Και σε κάποιο άλλο δεν φαίνεται κάπω κάτι άλλο και φαίνεται κάτι που κάνω εγώ, ξέρω εγώ. Ναι, mm -hmm. οπότε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι. Κοίτα, σε ένα βαθμό. Το, το ιστορικό κομμάτι, δηλαδή κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν, αυτό μπορεί να επηρεάζει ή να μην επηρεάζει τη, την κρίση σου. Και σε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι να μια απόφαση που παίρνει σήμερα και λες ότι γράφω σε μια πέτρα ότι για πάντα θα συμφωνώ ή θα διαφωνώ με μια εταιρεία. Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο καθημερινά πρακτικά ε, εξετάζεις. Δηλαδή κάθε φορά που θα μπω και Σωστά. θα κάνω ένα, Σωστά. ένα tweet... Εκείνη τη στιγμή αποφασίζω να συμμετέχω σε μια πλατφόρμα. Κάθε φορά που θα μπω και θα κάνω ένα post στο Facebook ή στο Instagram, αποφασίζω να μοιραστώ κάτι και να, και να το χρησιμοποιήσω. Δεν mm. με αργάζει κανεί, ούτε σημαίνει ότι επειδή έκανα χθε, θα πρέπει να κάνω και αύριο, ούτε που σημαίνει mm. ότι ούτε σημαίνει το αντίθετο. Άμα δεν, δεν κάνω σήμερα, δεν θα κάνω και αύριο. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο Σωστά. μπορώ να το αποφασίζω συνεχώ. Σωστά. Ε, για παράδειγμα, ένα άλλο που άκουσα και μου έκανε εντύπωση, σαν. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά μου θέση, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο, αλλά ε, υπάρχει κόσμο ο οποίο ε, προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε χρήση του Harry Potter ε, brand γενικότερα, γιατί διαφωνεί με τη JK Rowling, που μάλλον φαίνεται να είναι λίγο σκουπιδοειδή, ρε παιδί μου, σαν τύπησα. Okay. Δηλαδή ε, έχει πει πολύ ανοιχτά πράγματα, συνεχίζει να τα λέει, δεν είναι κάτι το οποίο μία φορά βγήκε και, και είπε, είναι κάτι το οποίο συνεχώ ε, πάει προ τα εκεί. Άρα λέει, δεν θέλω εγώ να βιώσω κάποιο μέρο του royalty σε αυτό το άτομο. Οπότε σταματάω να χρησιμοποιώ το brand, να αγοράζω ταινίε, να αγοράζω merchandise ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ναι, αλλά μαζί με αυτό το άτομο υπάρχουν άλλα χίλια άτομα τα οποία παίρνουν royalties ναι. και τα οποία εσύ τα ξέρει. Γιατί έτυχε να συνεργαστούν με αυτό το άτομο πριν γνωρίσουν το άτομο αυτό. Ναι. Δεν είναι πάντα τόσο απλό, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί η απέχθειά σου για το συγκεκριμένο άτομο και κατ' επέκταση για τον brand να είναι αρκετή ώστε να πει ότι κόβω και τα άλλα άτομα και κρίμα. Μπορεί όμω να μην είναι αρκετή. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή επιλέγω να χρησιμοποιήσω Harry Potter ή να... να δω μια ταινία, ότι το κάνω μόνο για ένα άτομο. Δηλαδή, κατάλαβε, είναι, είναι πολύ, πολύ διάστατο. Στο Twitter υπάρχει κόσμο που δουλεύει κάθε μέρα εκεί. Ναι, δεν το, δεν, δεν το συζητάμε. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κάποιο να έχει άποψη και κάποιο να έχει πράξη. Mm -hmm. Δεν λέω ότι οι απόψει δεν έχουν σημασία, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώ και έχουν σημασία. Για παράδειγμα, ο Τσάρλ Μάνσον, που ήταν ένα μεγάλο εγκληματία που ήταν στην φυλακή μέχρι πρόσφατα, που πέθανε πριν κάποια λίγα χρόνια, ε, όπω έλεγε και σε ένα βίντεο του, εγώ δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Αυτό είχε δημιουργήσει κάτι σαν αίρεση, ο Τσάρλ Μάνσον και έπαιρνε ανθρώπου και του έλεγε ότι παιδιά, εμεί είμαστε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώ την έλεγε την αίρεση. Και οργανώναν και κάναν φόνου τύπου τελετουργίε, επέτειο μου, αθυσίε. Okay. Έτσι είχαν σκοτώσει και την έγκυο γυναίκα του Ρόμαν Πονλάνσκι, ενό σκηνοθέτη, που είναι γνωστό αυτό. Πραγματεύεται και κάπω εναλλακτικά η τελευταία ταινία του Ταραντίνο. Δεν... Τώρα κόλλησα, είναι πολύ γνωστή. Ε... Σαροντέιτ. Παίζει, ναι. Είμαι... Anyway. Εγώ και ταινίε δεν λοιπόν, νομίζαστε... Αυτό ο άνθρωπο είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Μετά, επειδή καταργήθηκε η θανατική ποινή, έγινε Σόβια στην καλιφορνια mm -hmm. Γιατί ήταν στην Καλιφόρνια, αυτό νομίζω, στο Σαν Φρανσίσκο. Ε, η Λο το Χόλιγουντ, νομίζω. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Και μετά που ξανά έγινε η θανατική ποινή νόμιμη στην Καλιφόρνια. Περίεργο έτσι κι αλλιώ. Ε, δεν... Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, εντάξει, δεν πήγε παραπάνω προφανώ γιατί ήταν ε, η Σόβια. Αυτό ο άνθρωπο. Πολύ σωστά έκανε και έκτησε μία ποινή, γιατί ήταν ηθικός αυτούργος σε κάτι. Mm -hmm. Θεωρώ ότι η... αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι τα πάντα είναι ένα φάσμα. Mm -hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να κάνω κάτι το οποίο να γεννές στον δρόμο μέχρι το χειρότερο έγκλημα το πώ αντιμετωπίζουμε του ανθρώπου, κανένα από αυτού του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα ή που παρακολουθούμε δεν είναι τέλειο, ούτε εμεί είμαστε. Εγώ το μόνο το που έχω να πω είναι ότι θέλει μια προσοχή κατά τη γνώμη μου το πόσε κόκκινε mm -hmm. τραβάς τραβά κάπου, γιατί πρέπει να δεις την, την πολιτική την οποία ακολουθεί εσύ ο ίδιο στη ζωή σου, σαν μια επένδυση για το μέλλον. Και ότι χτίζω εν τέλει εγώ έτσι τον κόσμο τον οποίο θέλω όχι όμως με την έννοια μόνο το ότι βγάζω αυτόν, φέρνω αυτόν είναι αυτός ο μηχανισμός ο μηχανισμός που θέλω να έχουμε και να λειτουργούμε αυτό είναι για μένα ένα σημαντικό ερώτημα. και το μόνο το οποίο με προβληματίζει και ολοκληρώνω γιατί μακριγόρησα as always, αυτό το οποίο με, με προβληματίζει με διάφορες πρακτικές είναι η τάση να θυμίζουν λαϊκό δικαστήριο mm -hmm. αυτό βγάζω άποψη για κάτι επειδή είδα κάτι. Ναι, πολλοί το είπαν ναι, και θα συμμετέχω κι εγώ. Ναι. Είναι λίγα... Όλο αυτό το cancel culture, ενώ θεωρώ ότι αρκετέ φορέ βοηθάει με την έννοια ότι καταλήγει κάπου, ρε παιδί μου, το οποίο μπορεί να μην τιμωρούνταν κάτι ή να μην υπήρχε κανένα αντίκτυπο σε μία πράξη. Να. Και πλέον υπάρχει αυτό ο αντίκτυπο. Είναι όμω λίγο παραπάνω κάποιε φορέ. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο αυτό τον δημόσιο λιθοβολισμό. Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι που λέω. Α, ε, ο Πάρης, ξέρω ή... εγώ, έκανε κάτι άσχημο σε κάποιον άλλον και αποφασίσαμε όλοι ότι θα τον λιθοβολήσουμε, α πούμε, στη, στην πλατεία. Κάπως πρέπει να υπάρχουν ώρα και γι' αυτό υπάρχει ένα σύστημα το οποίο... Θα έπρεπε να λειτουργεί ενδεχομένω καλύτερα, αλλά υπάρχει ένα σύστημα δικαιοσύνη. Έχει διαδικασίε. Έχει ανθρώπου mm. οι οποίοι η δουλειά του είναι να κρίνουν κατά πόσο κάτι είναι σωστό ή όχι σωστό. Ναι. Άρα, ναι μεν έχει στο... την επιλογή, ο καθένας έχει την επιλογή να κάνει, να αγοράσει ένα προϊόν, να δουλεύει σε μια εταιρεία, να συνεργαστεί με ένα άτομο, όλο αυτό το φάσμα πραγμάτων. Αλλά το «πάμε να ακυρώσουμε κάτι επειδή το λέει πολλοί κόσμος» είναι νομίζω λίγο στο ακραίο ναι. στο κομμάτι. Εντάξει, εγώ το μόνο το οποίο λένε θέλει λίγο σκέψη. Δηλαδή, θέλει ο καθένας να σκεφτεί λίγο ποια είναι τα όρια του. Mm -hmm. Ξέρω για παράδειγμα και εγώ ότι όταν δεν τρώω φουαγκρά, που δεν είναι κάτι το οποίο μου συμβαίνει κάθε μέρα, α, πάρε ένα πιάτο με φουαγκρά, αλλά κάποιε λίγε φορέ έχει συμβεί στη ζωή μου, προφανώ και εγώ με κάποιο τρόπο δίνω ένα οικονομικό μήνυμα σε ένα εστιατόριο, ότι ειδικά όταν βλέπει το waste, επάνω στο όταν βλέπει το φάγητο το οποίο δεν έχω φάει, mm. ότι α, αυτό δεν τρώγεται τόσο πολύ, το οποίο σε έναν βαθμό μετακυλείται πίσω στου παραγωγού, οι οποίοι είναι άνθρωποι που κάνουν μια τιμή δουλειά. Να mm -hmm. το πω έτσι. Το ξέρω αυτό. Ε, είμαι ΟΚ okay με το συγκεκριμένο. Τι να κάνω. Δεν. Αλλά ναι, θέλει, θέλει λίγο σκέψη τα όρια του καθενό και το πώ αντιμετωπίζει τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε και ένα. Πολλέ φορέ δηλαδή πάμε και απαντάμε ερωτήσει με ναι ή όχι. Ενώ νομίζω αυτό που είπε είναι πολύ σωστό. Είναι ένα φάσμα πάντα. Τα πάντα είναι ένα φάσμα. Δηλαδή δεν, δεν μπορεί είτε να συμφωνεί είτε να διαφωνεί μια εταιρεία. Ναι. Δεν μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί με το φουαγκρά. Ακόμα και με το φουαγκρά. Δηλαδή, ναι. μπορεί για σένα να είναι στο τελείω όχι, μπορεί για κάποιον να είναι στο ότι το αποφεύγω, αλλά τη μία φορά που θα βρεθεί, α πούμε, μπροστά μου μπορεί να το φάω. Θεά. Μπορεί και κάποιο να είναι που θέλει να τρώει κάθε μέρα για πριν. Ναι, δεν είναι. Εμένα με χαλάει. Αυτό είναι όχι, αυτό το οποίο α... λέω. Ναι, και... Προσπαθώ να μείνω στο φουαγκρά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου σαν, σαν άποψη. Γι' αυτό το, το αναφέρω. Άρα λοιπόν. Ξεκινώντα, πού ξεκινήσαμε. ξεκινήσαμε από το πόσο πρέπει να συμφωνεί με μια εταιρεία. Ναι, δηλαδή κάποιο ο οποίο βγαίνει στο Twitter να κράξει. Στο, συγγνώμη, στο Facebook να κράξει το Twitter. Ναι. Το οποίο είχε το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica πριν από μερικά χρόνια. Το οποίο πουλήσε τα δεδομένα. Το οποίο χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι. Είναι λίγο ευκαιριακό. Όπω και προσπαθώντα να δεν ξέρω αν θέλω να πάω εκεί ρε παιδί μου, αλλά και άλλες εταιρείες στην Ελλάδα. Ε, έλεγα εγώ ότι η εταιρεία Paris ΑΕ δεν μ' αρέσει. Ναι. Είχα κάνει cancel Πάρης. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι, χρησιμοποιούσα ναι. τον ανταγωνιστή του Πάρη, ο οποίο έκανε το ίδιο πράγμα με τον Πάρη. Ναι, 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 ναι. Δεν δε, δε θέλω να μπω, ρε, σε πιο τέτοιο, γιατί ξέρει, μετά υπάρχουν και παρεξηγήσει και αυτά, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Και δυστυχώ ε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο, ο οποίο μπορεί να παίρνει ένα, μια φέτα τη πραγματικότητα. Ναι. Δεν λέω δηλαδή ότι βασίζονται σε ένα ψέμα, αλλά βασίζονται σε μια φέτα τη πραγματικότητα. Ναι. Και με αυτό πάνω. Επιλεγμένη πάνε... από κάποιον πάντα. Και μετά επειδή ήταν και τη μόδα αυτό, το πήγαν να το ξανακάνουν. Δεύτερη φορά. Δεν το γνώριζα αυτό. Ό, ό, όχι με αυτή την εταιρεία, με άλλη εταιρεία. Εντάξει, έχει γίνει, έχει γίνει με κάποιε. Ναι, διαφωνώ. Διαφωνώ με το. Μ, μην την επιλέξει. Το, το καταλαβαίνω. Αλλά ειδικά μην μπα στον ανταγωνιστή που κάνει το ίδιο πράγμα. Πήγαινε κάπου αλλού. <laughs> Βασικά, κάνω τη θέση προφανώ. Απλώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν ανοίγει και δημόσια ένα μέτωπο ενάντια σε κάτι, συνήθω το βρίσκω καφρίλα αυτό. <laughs> καταλαβαίνω ότι είναι κάποιε φορέ οι οποίε είναι διαφορετικέ προφανώ. Είναι... Γι' αυτό δεν είναι τα πάντα 0 και 1. Συνήθω μου φαίνεται καφρίλα. Ναι. Από την άλλη υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι τρόποι, έτσι, πιο σύγχρονοι και ενδεχομένω ενδιαφέροντες. για παράδειγμα υπάρχουν funds τα οποία μαζεύουν χρήματα και ο σκοπός τους είναι να μπουν σε εταιρείε οι οποίες θεωρούν ότι έχουν λάθος χειρισμό σε πολλά πράγματα και να έχουν λόγο και ψήφο και οτιδήποτε άλλο πάνω σε αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ο Elon Musk το είπε για το Twitter, ότι θα ήθελε το, Moderation Committee, τέλο πάντων. Ε, να κάνει θετικό moderation, και να κάνει θετικό συντονισμό και όχι αρνητικό συντονισμό. Mm -hmm. Δηλαδή, να προωθεί πράγματα τα οποία πιστεύει ότι αξίζει να δει ο κόσμο και όχι να κρύβει πράγματα τα οποία πιστεύει ότι δεν πρέπει να δει ο κόσμο. Οκ. Okay. Άρα αυτό. να, να μπούσταρει αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ναι. ένα αλγορίθμος με 100 παραμέτρους Ακριβώς Μία από αυτέ να είναι μπούσταρει αυτά τα, προ, τα ναι, posts Ναι, ότι κατά αυτό να είναι το moderation Το moderation να είναι πρόωθηση και όχι απόσυρση Εγώ πάντω έχω να δηλώσω ότι με το που το αγόρασα στο Twitter Για κάποιο λόγο κάπου είχα ξεχάσει Το, το feed μου γενικά το διαβάζω σαν ε, το πιο πρόσφατο πάνω Και όχι... Έχει δύο... Και ε, εγώ αυτό νομίζω έχω βάλει. Δύο τρόπου. Ο ένα το λέει home και ο άλλο το λέει mm. latest tweet. Αν θυμάμαι καλά, κάπω okay. έτσι. Για κάποιο λόγο έκανα κάπου login σε μια συσκευή που το έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, για κάποιο λόγο έτυχε και βλέπω παντού Elon Musk. Όντω. <laughs> το οποίο μπορεί να ήσχε και πριν από την εξαγορά, γιατί είναι γενικά ένα ε, πολύ δυνατό προφίλ. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί έβλεπα παντού Elon Musk και λέω: Καλά, τι έκανε το troll. Πήγε εκεί πέρα και βάλε ναι, ναι, τον εαυτό ναι, του. Παντού, φαντά, Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήταν και τόσο εύκολο. Ναι. Ε, έχει κάτι άλλο που θα ήθελα να πιάσουμε κάποια στιγμή, αλλά είναι εντελώ άλλη συζήτηση. Είναι ο τρόπο που τουλάχιστον μέχρι πριν κάποια χρόνια ήξερα ότι έκανε deploy το Twitter. Για πει. Έκανε με bit Γιατί είχε <σχ> servers και έκανε deploy το binary, γι' αυτό γινόταν να buildσαν ένα binary, αν θυμάμαι καλά, σε ένα server. Οπότε μετά το πήγαινε στον δεύτερο, και ο τρίτο το παίρνει από του δύο, και ο τέταρτο το παίρνει από του τρει, και έκανε ένα τέτοιο ιδιαίτερο okay. rollout. Είχε τόσο μεγάλα Καλά, μπορεί να είναι. Ε, ναι, μου είχε, μου είχε πει ένα κοινό μα φίλο ότι που είχε κάνει και είχε δουλέψει και κάνει πρακτική για 6 μήνε. Ήταν νομίζω πάνω από ένα γίγα. Οκ. Okay. Ναι. Ε, Πάντω είχα δει ένα project το οποίο έκανε b-torrent sharing μέσα σε ένα κλάστερ για Docker Images. Οκ. Okay. Αυτό σημείωσε το, το να το, χαζέψουμε γιατί είχα βάλει. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε ο... Ήταν και Docker Captain αυτό που το είχε ξεκινήσει. Ήταν τότε στην Containment Solutions. Αυτό λέγεται Andrian Moi Έλα. Άρα ναι, το ξέρω. Έχουμε βρεθεί και σε ένα Dockercon. Σε ένα κον. Ναι, ναι. ε. Είναι ενδιαφέρον τυπάκι αυτός mm. και Γαμάτο. δεν θυμάμαι πώ λέει γιατί θα το ψάξω και θα το βρω. Δεν... Εγώ κάνω σαν map πάντως να πω ότι προσωπικά εγώ περιορίζομαι σημαντικά στο επαγγελματικό κομμάτι και πώ μια εταιρεία με αντιμετωπίζει εμένα με ό,τι σχέση έχουμε αυτή. Πελάτη, προμηθευτή ε... Αυτό. Αυτά είναι. Συνεργάτη, πολλά, ναι. πολλά μπορεί να είναι. Κοίτα, όχι αποκλειστικά, κατά βάση. Αναγκαστικά το, το πόσο, το τι αντίκτυπο έχει η πράξη μιας εταιρεία σε σένα σαν άτομο έχει την πιο μεγάλη σημασία. Ε, στην οικογένειά σου και στους φίλους σου λίγο μεγαλύτερη ναι, 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 ναι. σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιο να το δει, να μπορεί να κρίνει τα πάντα με το πώ κάτι επηρεάζει τον κόσμο. Από την άλλη, πρέπει να τα βάζει όλα μέσα σε ένα... Ναι. Σε ένα κουτί, τα ανακατεύει και αποφασίζει μετά. Απλά σε μένα αυτό είναι η μερίδα του Λέοντο. Αυτό είναι το μόνο το οποίο. Ε, νομίζω σε όλου μα. Ακόμα και αν, θέλ, φελ... θέλουμε να το, να το παραδεχτούμε. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν, δε, δεν παίρνω Μου φαίνεται φυσικό, ναι. δεν ξέρω, αλλά. Ναι. ναι. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό. Θα πάμε και στο δεύτερο. Ναι, μωρέ. Ε, γύρω από το Twitter. Ωραία, πάμε στο δεύτερο κομμάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου. Το οποίο είναι αν πρέπει να πληρώνει ή όχι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Πληρώνει Apple Music και δεν λέω Spotify, γιατί νομίζω ότι τελευταία δεν πληρώνει. Ναι, Apple Music πληρώνω. Γιατί. Και το χρησιμοποιώ. Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι δωρεάν με διαφημίσει. Ποιο σημαίνει το λε. Όχι, εγώ θα πληρώνω για το Twitter να το πω ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, πάντα σε όλα αυτά τα προϊόντα. Πάμε να είπε πολύ σωστά στην αρχή. Το Twitter και όλε αυτέ οι εταιρείε είναι εταιρείε που σημαίνει ότι πρέπει τα λεφτά που μπαίνουν να είναι περισσότερα από αυτό που βγαίνουν. Ναι. Για να είναι περισσότερα, θα πρέπει να είναι πάνω από μηδέν. Ναι, 100%. ναι, 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 ναι. <laughs> άρα λοιπόν πρέπει να βρει έναν τρόπο να, να, βγάλει χρήματα. Οι επιλογέ εκεί πέρα είναι διάφορε. Το, το, αν είναι μια σωστή επιλογή το να επιλέξει να δείξει διαφημίσει είναι κάτι που μπορούμε να το κρίνουμε ή όχι. Έτσι. Δεν, δεν, λέω ότι η σωστή επιλογή είναι διαφημίσει, η σωστή επιλογή είναι η συνδρομή ή η σωστή επιλογή είναι κάτι άλλο. Mm. Αλλά από κάπου πρέπει να βάλει χρήματα. Ναι. Με το μικρό μου μυαλό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο έξυπνοι από μένα σε αυτό το κομμάτι, τρόπο για να βάλει αυτά, το Twitter είναι τρει. Είναι ε, οι διαφημίσει, οι συνδρομέ okay. και το να δώσει εργαλεία σε άτομα που δημιουργούν περιεχόμενο mm. να βγάλουν εκείνη χρήματα για να κρατάει ένα ποσοστό από αυτά. Mm. Ναι. Νομίζω τα δύο από αυτά, δηλαδή το να έχει διαφημίσει και το να προσπαθήσει να σιγά σιγά να βγάλει εργαλεία για άτομα τα οποία. Ε, πουλάνε κάποιο περιεχόμενο ή έχουν κάποιο τέτοιο κομμάτι, το έχει δοκιμάσει ήδη, το δοκιμάζει. Ε, και το τρίτο είναι εκεί. Μπορεί να υπάρχει ένα τέταρτο τρόπο, αλλά κάποιο να επιλέγει και να λέει: Εγώ θα πάω. Δεν μου άρεσε το Twitter γιατί θα πληρώσω και τόσο καιρό πλήρωνε. Βλέπω ναι. μια διαφήμιση παντώντα ένα link. Αν προτιμά αυτό, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένα ad supported μοντέλο. Μισό. Χρησιμοποιεί το Twitter. Ναι. Και κάνει ένα tweet αυτή τη στιγμή ή ένα like. Αυτό είναι κάποια bytes που είναι κάποιο ρεύμα, το οποίο καταναλώνεται από κάποιου σερβέρ, στου οποίου συντηρούν κάποιοι άνθρωποι, από κάποιο software που κάποιοι γράφουν με χρήματα με τα οποία ελπίζουν να ταΐσουν την οικογένειά του. Mm -hmm. Είναι απλό. Κανένα από αυτού του ανθρώπου δεν χρωστάει κάτι σε σένα και εμένα. Okay. Οπότε, αν είναι δωρεάν μία... ο μόνος τρόπος να είναι δωρεάν μια υπηρεσία σε κάποιο κοινό είναι αυτό να είναι marketing cost. Mm -hmm. Over. Είναι μόνο marketing cost. Δεν υπάρχει ε, κάτι άλλο. Δεν, το, το, Twitter δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Δεν είναι η ERT. Μα και την ERT την πληρώνεις. Και, και την ERT την πληρώνεις, αλλά θα μπορούσες... Να πει ότι την ERT την πληρώνω φθηνά, το οποίο δεν είναι αλήθεια, αλλά θα μπορούσε πιθανόν είναι να. Είναι πιο ακριβή από το Netflix. Ναι, το πιστεύω. Αλλά θα μπο... Ναι, το πιστεύω, αλλά θα μπορούσε. Πώ να το πω, ρε παιδί μου. Ωραία. Τη σταδίου δεν την πληρώνει. Να στο πω έτσι: Να περπατήσει πάνω στο σταδίο, το πεζοδρόμιο. Με άμεσο τρόπο. Ωραία, ναι. Σωστά. Εντάξει. Είναι... Δεν πληρώνει για το δικαίωμα να περπατήσει σταδίου. Ναι. Mm -hmm. Και βασικά ξέρει κάτι. Ούτε πληρώνει για το δικαίωμα να δει Πληρώνει επειδή έχει ΔΕΗ και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό το. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να είσαι παιδί και να βλέπει τζάμπα ή θα μπορούσε να μην έχει ρεύμα σπίτι σου και να κυκλοφορεί και να βλέπει καφετέρειε, ξέρω εγώ. Yeah. Θέλω να πω. Το οποίο ισχύει και με τα ιδιωτικά κανάλια, η αλήθεια είναι, αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιε δομέ οι οποίε τι πληρώνει, δεν τι πληρώνει, είναι κάποια δημόσια αγαθά τα οποία βρίσκονται εκεί. Το Twitter είναι μια εταιρεία. Πρέπει να βγάλει λεφτά. Αν εσύ το χρησιμοποιεί τζάμπα, το προϊόν, Κάτι είναι αυτό το τζάμπα πάντω. Είναι marketing cost. Αμά το προϊόν είναι δωρεάν. Είσαι, Είσαι εσύ το προϊόν. <laughs> whatever. Ε, ναι. ναι. Εντάξει, προφανώ σαν εταιρεία μια ευθύνη όταν έχει ε, τόσα εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια εκατομμύρια χρήστε online σε σένα. Δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι για να έχει το μπλε badge είναι τίμιο το να πληρώνει. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο γι' αυτό ή αν ήταν για να πληρώνει ναι. τελεία. Θεωρώ επίσης ότι μπορεί να είναι free read-only το Twitter. Κασαρισμένα όλα, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι. Ε, για να μπορεί ο κόσμος να καταναλώνει περιεχόμενο. Ναι. Ε, τώρα κοίταξε, το να πληρώνεις 8 δολάρια το μήνα απλά για να χρησιμοποιήσεις το Twitter, και μενα μου φαίνεται ακριβό, να είμαι ειλικρινής. βέβαια, απ' την άλλη. Δεν, δεν ξέρω αν θα το πλήρωνα. Θα πλήρωνε για το Twitter, αλλά 8 δολάρια το μήνα απλά για να μπορώ να τουιτάρω μια χαζομάρα, μια τόσο, μάλλον θα το κάνω για την εταιρεία μόνο. Ναι, μπορεί να το κάνει πιο επαγγελματικά ή μπορεί ναι. να βρει κάτι άλλο. Ή μπορεί, α πούμε, για παράδειγμα, ένα άλλο ε, ενδεχόμενο που είχαν συζητήσει πάνω στον στο να πληρώνει Twitter είναι ότι αν ε, ένα ειδησιογραφικό πρακτορείο έχει έχει ενσωματωθεί με αυτό το μοντέλο, ότι θα μπορεί να διαβάζει άρθρα και μέρο των 8 δολαρίων θα πηγαίνει σε εκείνου. Εγώ θα το προτιμούσα κάτι τέτοιο. Ναι. Καλό. Δηλαδή... Αυτό είχε προσπαθήσει να κάνει και το Medium νομίζω, αλλά δεν του βγήκε. Το Medium. Co-founder Twitter, ε. Ναι. Να, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο Τζακ και ο άλλο. Ε, είπαμε, θα κάνουμε 140 χαρακτήρε, δεν βγήκε. Αν κάνουμε ναι, τώρα ναι. παραπάνω, δεν βγήκε. θα <laughs> <laughs> δούμε κάπου στη μέση. Ε, όχι, εντάξει, ε, κορυδεύω, αλλά το Medium με μένα δεν, δεν μου άρεσαν οι υπηρεσίε γιατί προσπαθούσε να μου δημιουργήσει ένα. Ένα κομμάτι το οποίο Κά, κάπως δεν μου τέριαζε αυτό το πράγμα. Mm. Από την άλλη, αν μου πεις ότι εγώ έχω μία υπηρεσία η οποία είναι χρεώσιμη, όπως για παράδειγμα εγώ πληρώνω το New York Times. Ναι. Nah. Ε, έχω επιλέξει αυτό γιατί δεν ξέρω, με βόλευε, δεν θυμάμαι γιατί, ε, ανάμεσα σε 100 άλλες επιλογές. Θα προτιμούσα να δίνω ένα πιο μεγάλο αντίτιμο και να έχω 10 επιλογές mm. και να πληρώνονται ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιώ, όπως κάνω με το Spotify. Στο Spotify, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό αυτό μου καλό να διαλέξει ποια μουσική πρέπει να αγοράσω. Γιατί είμαι ένα άτομο το οποίο δεν έχει καλή άποψη στη μουσική. Okay. Άρα το Spotify έρχεται και μου δίνει ένα μοντέλο, ή το Apple Music ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρόμοια, όπου εγώ δίνω ένα αντίτιμο και μετά έχω μια διαθεσιμότητα μεγαλύτερη. Δεν πρέπει να αποφασίσω από πριν τι θα μου αρέσει mm. μετά. Να. Αν μπορούσα να κάνω και το ίδιο και τι ειδήσει, θα το αποτιμούσα. Mm. Δεν θέλω να βλέπω διαφημίσει. Και ο λόγο που ζορίζομαι γιατί προφανώ δεν μπορώ να αγοράσω και 50 διαφορετικέ εφημερίδε. Ναι, δεν το, συζητάμε. Καλό. Άρα, Ωραίο. Αυτό θα μου άρεσε. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λε. Και εμένα μου αρέσει αυτό το μοντέλο. Ότι το πληρώνει σαν aggregator ε, ε, ειδησογραφικών Ναι, Καταπληκτικό. υπάρχουν δημιουργοί περιεχομένου. Ποιο την έχει αυτή την ιδέα, ήταν πολύ καλή. Νομίζω το έχει, το έχει και ο Μάσκ τώρα, αλλά γενικά το έχω ακούσει. Δεν είναι καινούργια ιδέα. Πολύ δυνατό. Γιατί και εγώ έχω σκεφτεί να αγοράσω από εφημερίδε που και που άλλα λέω, φίλε. Θα κάνω, θα αγοράζω από στο, στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν και το Google News και το Apple News, τα οποία τα μπορεί να πληρώσει, αν θυμάμαι καλά συνδρομή για να έχει διάφορε mm. εφημερίδε που ενσωματώνονται πάνω εκεί. Α, υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμεί δεν το έχουμε εδώ. Ε, στην Ελλάδα δεν έχει καθόλου Apple News και το Google News νομίζω είναι μόνο aggregation από. Δεν έχει συνδρομή για να παίρνει πληρωτά άρθρα και αυτά. Εντάξει, εκεί θα πάει το πράγμα, 100%. Μα... Θεωρώ ότι έχει νόημα. Γιατί εγώ το Twitter. Το χρησιμοποιώ για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι γιατί έχουμε κάτι το οποίο θέλουμε να πούμε. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα, σαν μέσο το Twitter για μα, είναι ωραίο. Mm. Και το δεύτερο πράγμα είναι διαβάζω και ενημερώνομαι για νέα, για εξελίξει, για διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ προφανώ να πληρώσω δεν, μπορώ. ή δεν θέλω να κάτσω να σκεφτώ ποια από τα 50 ενδεχομένω websites που διαβάζω θέλω να πληρώσω. Σίγουρα. Θα προτιμούσα να το κάνει κάποιο άλλο αυτή τη δουλειά για μένα. Και να κρατάει προφανώ το μερίδι ό,τι και εκείνο. Δεν είπα όχι. Συμφωνώ απολύτω. Πολύ ωραίο ναι. μοντέλο. Να, όχι. Να, να στείλουμε τη μικρή κουβέντα στον Elon Musk να φτιάξει. Ναι, το... ναι, ναι. Λοιπόν, έλα. Elon, φτιάξτε το. <laughs> σε μια ρετομία. Και θα πετάξω πάνω σε αυτό και το τελευταίο κομμάτι το οποίο ήθελα να πω. Δεν άδειξε. Ναι, γιατί ταιριάζει με αυτό το κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι δωρεάν. Μπορεί να είναι όντω ένα πρωτόκολλο. <laughs> δηλαδή, ναι. άμα. Προδιαγράψει οντολογικά και δικτυακά το πώ μπορούμε εμεί και από ποιε συνθήκε να ανταλλάξουμε περιεχόμενο και να πει ότι, OK, γιατί αν θε εσύ απλά να αποστάρεις και να παρακολουθείς ανθρώπου, υπάρχουν blogs, newsletters, RSS, υπάρχουν όλα. Μπορεί να απαντά στα emails και να έχει threads με του άλλου. Αν θε αυτό να είναι κάπω δημόσιο, πρέπει κάπω αυτό να περιγραφεί τεχνικά. Mm -hmm. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, να ανοίξει κάτι one shot ότι α, ah, έγραψα. Όποιο κάνει subscribe σε μένα, πήρε webhook ή διαβάζει το feed μου και ενημερώνεται ο ίδιο από αυτό. Και θα καταλήξουμε στο, στο RSS feed ξανά. Να... Ναι. Όπω πάντα, ναι. Απλά πλήρεις. θα είναι JSON. Αν θα είναι RSS feed, το οποίο θα είναι JSON και θα το πουλήσουμε Δεν θα είναι σαν... είναι YAML. <laughs> wow, idea. <laughs> <laughs> Όχι με τίποτα YAML, γιατί είναι πολύ περίεργο το συντακτικό. Εντάξει, εμένα για configuration δεν με χαλάει. Το YAML έχει extensible συντακτικό. Δεν είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό δημιουργήθηκε το YAML σε γλώσσα. Έχει τεράστιο συντακτικό το YAML. Ναι. Από όλε τι γλώσσε έχει το μεγαλύτερο συντακτικό γιατί έχει τα extensions. Κοίτα, προ το παρόν πάμε για Q τώρα πλέον. Ναι. Πάμε Q, χαμό. YAML hell Δεν ξέρω. Είναι... Αυτό οπότε θεωρώ, λέγεται νομίζω Activity Sub, Activity Pub. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο το δουλεύουν το υποστηρίζει το Mastodon και θεωρώ ότι έχει νόημα αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει σίγουρα. Το, το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω το. Αλλά και το Μάσαντον. Δεν, 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 ξέρω πώ δουλεύει, οπότε μην πω κάτι. Αλλά και το Μάσαντον ή θα έχει διαφημίσει ή θα πληρώνει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Έχει την επιλογή να το χωστάρει εσύ ο ίδιο. Που πληρώνει μεν. Ναι. Δεν διαφωνώ, προφανώ. Δεν συμφωνώ και ξέρει. Τι... Σου ανήκουν τα δεδομένα, σου ανήκουν πολλά. Αλλά και πάλι το να κάνει αν μπορεί ο καθένα να έχει το δικό του Mastodon server. Ναι. Και άμα το Twitter απλά είναι ένα activity pub client ή Mastodon client, μετά εντάξει. Κάναμε ένα κύκλο. Ναι, ή μπορεί να βγει το, το super must που να είναι το τέλειο master των hosting και όλοι να πάνε εκεί. Όταν αυτό το κάνει ένα πρωτόκολλο, αυτό το οποίο κερδίζει είναι ότι ο καθένα έχει τον client και τον τρόπο με τον οποίο ναι. αλληλεπιδρά με το κάθε τι. Και νομίζω για να επανέλθει, το πιο σημαντικό γύρω από το Twitter και από όλα αυτά είναι να μπορεί εσύ να κάνει moderate αυτά τα οποία εσύ θέλει να δει. Mm -hmm. Και να μην έρθε κάποιο και να σου κάνει force feed ε, αυτό το οποίο θέλει. Αυτό νομίζω για μένα είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, που το Twitter, το αυτό. Δηλαδή, έχει δικαίωμα να να κρύψει τι λέξει. Ναι. Άμα δεν σε ενδιαφέρει να ακού για Elon Musk, βάζει Elon Musk και δεν ξανακού τίποτα που έχει σχέση με αυτό το όνομα. Εντάξει, θα μπορούσε ίσω να να έχει, ρε παιδί μου, κάποια φίλτρα τύπου θέλω να μου σχολιάζει μόνο όποιο έχω κάνει πρώτα approve, γιατί το κάθε σχόλιο περνάει approve πριν βγει δημόσια. Έχει τέτοια. Δεν έχει πολλά τέτοια. Τα, τα το Facebook όμως. έχει παραπάνω. Εντάξει. Αλλά αυτά για παράδειγμα θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά αυτά από το να κόβει ενδεχομένω αυτά με τα πράγματα. Ή να μην μπορεί ένα account το οποίο έχει 0 followers και έχει φτιαχτεί πριν ένα μήνα να μου κάνει, ε, να κάνει μια συζήτηση μεταξύ 100 ατόμων και να του πει Α, κοίτα πώ βγάζω λεφτά εγώ με bitcoin. Ναι. Χειριστικά. Ναι. Το οποίο αυτά ε, περνάνε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο στο Twitter για μένα. Δηλαδή mm. δεν τα κάνει τελείως, δεν τα μαρκάρει τελείω σαν spam. Ούτε Όχι, αλλά έχουν χαμηλό, χαμηλή αλλά, προτεραιότητα, ναι. χαμηλή βαρύτητα. Αλλά, αλλά μου ανοίγουν συνεχώ συζητήσει στο Twitter τέτοια, ναι. Όχι, έχω κάνει φοβερά φιλτραρίσματα, περνάω πάρα πολύ καλά στο Twitter, γεμάτο memes, <σχε> ε, εταιρείε, τεχνολογικά αυτά. Έχω, εντάξει, έχω τώρα την και, καινούργια μαγιά που παίζει στο Twitter και κάνουν πολύ. είναι αυτό που λένε, ήξερε, αυτό που κάνουν, τα, τα top 10 πράγματα που κάνουν οι πιο πετυχημένοι CEOs του κόσμου, ε thread. Και από κάτω, ξέρω εγώ, έχει ένα tweet <σκοίτ> για το καθηγητή. Πάω, αυτά μου τη δίνουν απίστευτα. Πάω, κάνω mute το εθρέντ. <σκοίτρα> λε να μπορεί. Αυτό που κάνει ο Elon Musk και δεν έχω καταλάβει πώ το κάνει, που βάζει κάτι σαν ταμπελίτ, σαν κάπου λέει spoiler alert. Έχω δει και κάτι άλλο να το κάνω. Κάτι σαν... premium είναι αυτό, ρε γάμο Είναι, λε. Κάτι εσύ. premium είναι, ναι. Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε <σκοίτρα> κι εμεί master tweet, πώ ήταν το... το, όνομα. Chief tweet. Chief tweet. Ναι. Εντάξει, αν και το επικό είναι το οποίο τώρα το κατάλαβα το αστείο. Με τον Αρχίτη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ήτανε μέτριο, αλλά. Τέλειο. <laughs> αλλά, <okay. laughs> Ήταν το καλύτερο μέτριο γέλιο ever. Ήτανε το καλύτερο μέτριο γέλιο ever. Ισχύει. <laughs> Ισχύει, <Okay. laughs> okay. και εγώ το, το σχολίαζα πριν. <laughs> Τέλεια. Θαύμα. Για πε. Ξεκινήσαμε, δηλαδή. Ξεκινήσαμε, βεβαίω. It is on. Season 4, episode 1. Oh, Πάρα oh. πολύ ωραία. Νομίζω. Εντάξει, αργήσαμε, βέβαια. Νομίζω πιο πολύ από κάθε. Νομίζω μόνο την πρώτη χρονιά είχαμε ξεκινήσει πιο αργά. <laughs> ναι, 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 ναι. Αλλά. χρειαζόταν. Ναι, μια χαρά. Δηλαδή είμαστε στο 80% του στούντιο Είμαστε στο 80%, <laughs> ναι, ναι. Το ναι, ναι. πάμε στο 100%, αλλά δεν άδεια να περιμένω κι άλλο. Όχι, ούτε εγώ. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Mm -hmm. Για πε. Να πράγματα. Βεβαίω, δεν έχω γάμο το, δεν έχω σκεφτεί κάτι. Για πε πρώτο. Εγώ θα πω το ευκολάκι, θα πω open conf Δηλαδή είναι τώρα πολύ έτσι κοντά. Εννοείται. Τι να προτείνω, Δεν θα πω OpenCon. Θα πω το workshop του Πάρη στο OpenCon. Ε, ε, ε. Εντάξει. Γιατί θα είναι να ευλογήσουμε τα γένια μας. Ε, Βεβαίω. Ε, λοιπόν, αυτό το που εγώ θα πρότεινα ε, να διαβάσει κάποιο. είναι το integration που κάνει το Docker με το WebAssembly και τι έρχεται όλο αυτό να υποσχεθεί. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον γενικά το WebAssembly σαν mm -hmm. format και πώ έχουν αρχίσει να το αντιμετωπίζουν. Οπότε... Ένα link για αυτό θα υπάρχει στο description. Θαυμάσια, οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα μικρήκουβέντα.fm Βεβαίως. Κάθετος. S04 κάθετος Y01. Φω, φω. Χαμός. Πω, επικό, τέλεια. Χαμός. Πλησιάζουμε και θα κάνουμε κάνα φοβερό για το 100 στο επεισόδιο. Σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Το, το τέταρτο είναι αυτό τη σεζόν. Το τέλο τη σεζόν το είναι το μα η επεισόδιο. Έχουμε κάνει 3 επί 32. 16. Άρα είμαστε 96. Άρα το τέταρτο, ναι. Τρία επεισόδια από τώρα. Θα γίνει χαμό. Πάνικ. Τέλεια. Αυτά. Ε, σούπερ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Τα ε, λέμε.